Έρευνα μεταφοράς βιοόπλων, τον ΗΠΑ, από την Ουκρανία, Μόσχα. Οι μη τελή έργα έρευνας μεταφέρονται σε χώρες της Κεντρικής Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με το Ρωσικό στρατό. Αφού αποκαλύφθηκαν οι επιχειρήσεις εργαστηρίων που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία, το Πεντάγωνο ήταν απασχολημένο με τη μεταφορά της έρευνας για τα βιοόπλα του σε άλλες χώρες, δήλωσε ο επικεφαλής των Ρωσικών Στρατευμάτων Πυρηνικής Βιολογικής και Χημικής Άμυνας. Το Πεντάγωνο εργάζεται ενεργά για να μεταφέρει τα ημιτελή ερευνητικά του έργα στις χώρες της Κεντρικής Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης, επέμεινε ο Ιγκόρ Κυρίλοφ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης το Σάββατο στις 24.12. Οι Αμερικανοί ενισχύουν επίσης τη συνεργασία με την Καμπότζη, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη και την Κένια και ορισμένα άλλα έθνη στον Ινδοειρηνικό και την Αφρική, με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ να ενδιαφέρεται περισσότερο για χώρες που διαθέτουν ήδη εργαστήρια με ψηλό επίπεδο bio-containment, που έχουν διαδικασία βιοσυγκράτησης πρόσθεσης. Σύμφωνα με το διοικητή, τη στοιχεία για παράνομες επιχειρήσεις εργαστηρίων που υποστηρίζονται από τη ΣΥΠΑ στην Ουκρανία παρουσιάστηκαν στη διάσκεψη του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων που έλαβε χώρα στη Γενέβη μεταξύ 28 Νοεμβρίου και 16 Δεκεμβρίου. Περιλάμβανε έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία ότι η εργασία με συστατικά βιολογικών όπλων και μελέτες παθογόνων ιδιαίτερα επικίνδυνων και οικονομικά σημαντικών λοιμόξεων είχαν πραγματοποιηθεί στο έδαφος της Ουκρανίας με οικονομική, επιστημονική, τεχνική και υποστήριξη προσωπικού των ΗΠΑ, σημείωσε. Έγγραφα που έλαβε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής της επιχείρησης στην Ουκρανία αποκαλύπτουν ότι στρατιωτικοβιολογικά προγράμματα έχουν πραγματοποιηθεί από οργανισμούς όπως το Ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανόλης Μέχνικοφ στο Κίεβο, το Ινστιτούτο Κτηνιατρικής στο Χάρκοβο και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Επιδημιολογίας και Υγιεινής που εδρεύει στο Λβίβ, είπε ο Κυρίλοφ. Αυτά τα αρχεία ανέφεραν επίσης 3 εργολάβους του Πενταγώνου και 7 υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, πρόσθεσε. Το πλήρες κείμενο μιας έκθεσης της Υπηρεσίας Μείωσης Αμυντικών Απειλών των ΗΠΑ DTRA σχετικά με το έργο της στην Ουκρανία που είδε ο Ρωσικός στρατός περιείχε δεδομένα, επιβεβαιώνοντας τη διεξαγωγή ασκήσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με παθογόνους παράγοντες ιδιαίτερα επικίνδυνων λοιμόξεων στην Ουκρανία, είπε ο Κυρίλοφ. Όταν το Πεντάγωνο δημοσίευσε αυτή την έκθεση στο κοινό, το 80% του περιεχομένου της είχε διαγραφεί, επεσήμανε. Σύμφωνα με το Ρώσο διοικητή, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στη διάσκεψη αρνήθηκε να απαντήσει στις κατηγορίες της Ρωσίας για παραβιάσεις της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα Chemical Weapons Conventions από τη χώρα του, CWC, συντόμευση. Μια τέτοια στάση από τη ΣΥΠΑ και το μπλοκάρισμα οποιονδήποτε πρωτοβουλειών για την επανέναρξη των εργασιών στο μηχανισμό επαλήθευσης της CWC, της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα, επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι η Ουάσιγκτον έχει κάτι να κρύψει και ότι η διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά τη συμμόρφωση με τη Σύμβαση δεν παίζει ρόλο για τα χέρια των Αμερικανών, είπε. Ωστόσο, η έκθεση της Ρωσίας δεν πέρασε απαρατήρητη από άλλες χώρες και έκανε πολλά κράτη-μέλη να αναλογιστούν τους κινδύνους που εγκυμονεί η συνεργασία με την Ουάσιγκτον στον στρατιωτικοβιολογικό τομέα, τόνισε ο Κυρίλοφ. Ο Ρωσικός στρατός κυκλοφόρησε σταδιακά υλικά για τις εργασίες των βιοεργαστηρίων που υποστηρίζονται από τη ΣΥΠΑ στην Ουκρανία από το Μάρτιο. Η Ουάσιγκτον αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της Μόσχας σχετικά με τα βιόπλα, χαρακτηρίζοντάς τους παραπληροφόρηση και θεωρία συνωμοσίας που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να δικαιολογήσει τη στρατιωτική της επιχείρηση. Αρχές Νοεμβρίου του 2022, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταψήφισε την έρευνα σε βιοεργαστήρια των ΗΠΑ. Η ΗΠΑ
Η Γαλλία και η Βρετανία απέκλεισαν την έκκληση της Ρωσίας να διερευνήσει στρατιωτικοβιολογικές δραστηριότητες στην Ουκρανία. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απέρριψε την έκκληση της Ρωσίας για διεθνή έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι η ΗΠΑ χρησιμοποίησαν εργαστήρια στην Ουκρανία για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων. Ενώ η Κίνα υποστήριξε την πρόταση της Ρωσίας, η ΗΠΑ, η Βρετανία και η Γαλλία την καταψήφισαν και τα 10 εκ περιτροπής μέλη του Συμβουλίου απήχαν. Η Ρωσία επιμένει ότι η ΗΠΑ και η Ουκρανία έχουν παραβιάσει τη Διεθνή Σύμβαση του 1972, που απαγορεύει την ανάπτυξη, παραγωγή και αποθήκευση βιολογικών όπλων. Σύμφωνα με τη Μόσχα, πολλά εργαστήρια στην Ουκρανία εργάζονταν σε ένα μυστικό στρατιωτικοβιολογικό πρόγραμμα, το οποίο περιλάμβανε μελέτες και αποθήκευση δειγμάτων άνθρακα, χολέρας και άλλων μολυσματικών ασθενειών. Η Ουάσιγκτον και το Κίεβο αρνούνται και οι δύο ότι αναπτύσσουν βιολογικά όπλα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βλαντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε τον Μάρτιο ότι τα εργαστήρια διεξάγουν συνηθισμένη επιστημονική έρευνα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η απεσταλμένη των ΗΠΑ Λίντα Τόμας Γκρίνφιλντ υποστήριξε ότι η ρωσική πρόταση για έρευνα βασίζεται στην παραπληροφόρηση, την ανεντιμότητα, την κακή πίστη και την πλήρη έλλειψη σεβασμού προς αυτό το σώμα. Ο Τόμας Γκρίνφιλντ επανέλαβε ότι οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργατικής μείωσης απειλών CTR του Πενταγώνου στην Ουκρανία και σε άλλα σοβιετικά κράτη δεν είναι για στρατιωτικούς σκοπούς. Η αποστολή των ΗΠΑ σε διεθνείς οργανισμούς στη Γενέβη της Ελβετίας δήλωσε τον Απρίλιο ότι στόχος του CTR στην Ουκρανία ήταν να βοηθήσει τη χώρα να εδραιώσει και να ασφαλίσει παθογόνους παράγοντες και να συνεχίσει να διασφαλίζει ότι η Ουκρανία μπορεί να ανοιχνεύει και να αναφέρει κρούσματα ασθενειών προτού θέσουν απειλές για την ασφάλεια ή τη σταθερότητα. Ο Δημήτρη Πολιάνσκι, αναπληρωτής απεσταλμένος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, εντωμεταξύ δήλωσε ότι ήταν βαθιά απογοητευμένος από την ψηφοφορία. Είπε ότι οι δυτικές χώρες απλώς φοβούνται μια διεθνή έρευνα για το θέμα.